Κωνσταντίνε, πες, πες δυο λόγια στην κάμερα. Έτσι. Δυο λόγια στην κάμερα. Γεια σας παιδιά, είμαι ο Στέφανος και μόλις μπήκαμε στο περίπτερο 17 της έκθεσης, της ΔΕΘ και κάπως έτσι θα πάει όλο το βίντεο σήμερα διότι υπήρχε πάρα πολύ φασαρία μέσα άρα αποφάσισα να το κάνω κάπως έτσι, να μιλάω από πάνω δηλαδή Το πρώτο πράγμα λοιπόν που έκανα όπως βλέπετε είναι να πάω να βρω τον Κωνσταντίνο ο οποίο Κωνσταντίνος από το Check -Tech Now ε, είχε μετά από λίγο έναν διαγωνισμό ώστε να παίξει εκεί πέρα το Hearthstone και καθώς έπαιζε αυτός, λοιπόν, εγώ πήγα και έκανα μια βόλτα σε όλα τα σημεία μέσα στην έκθεση και νομίζω ότι θέλω, τέλος πάντων, μέσα από αυτό το βίντεο να σας δείξω τι ακριβώς υπήρχε. Εδώ ήταν, η κατάσταση ήταν Alienware. Και πάμε λίγο από την αρχή, λοιπόν. Ε, αχανές μέσα το περίπτερο, τεράστιο, πάρα πολύ οι εκθέτες. Ε, περνάμε κάποια τα περίπτερα, η fantasy.gr εδώ, με διάφορα ωραία πραγματάκια, με ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Και εδώ είμαστε στο, στο μπούθο που μου έκανε την περισσότερη εντύπωση. Και γι' αυτό το λέω γιατί τα παιδιά τα συγκεκριμένα και θέλω να πω λίγο εδώ πέρα ότι τέτοια τέτοιε πρωτοβουλίε δεν υπάρχουν πολλές και ιδιαίτερα στη Θεσσαλονίκη, γιατί τα παιδιά είναι από Θεσσαλονίκη. Φτιάχνουν λοιπόν arcades. Φτιάχνουν arcades ε, τα οποία ε, είναι custom-made και ό,τι βλέπετε εδώ πέρα είναι custom-made. Και τις συγκεκριμένα παιδιά έχουν φτιάξει και ένα καινούριο site το οποίο ονομάζεται arcades.gr και μπορείτε να το τσεκάρετε. Ε, τα παιδιά ήταν πολύ φιλικά. Τα είπαμε για αρκετή ώρα. Ε, αυτό που κάνουν λοιπόν είναι να παίρνουν παλιά arcade, να τα διορθώνουν ε, και επίσης να δημιουργούν arcade από την αρχή μέχρι το τέλος, δηλαδή custom made, φτιάχνουν όλο το ξύλο από την αρχή ε, έτσι ώστε να θυμίζει εκείνη την εποχή. Ε, τώρα λίγο εδώ πέρα θα δούμε πώς ακριβώς ε, είναι το σκηνικό. Εδώ πέρα βλέπετε ένα arcade stick το οποίο κατευθείαν κουμπώνει επάνω στην τηλεόραση με HDMI, παίρνει power από πίσω και περιέχονται μέσα, περιέχουν μέσα όλα τα emulator. Ε, περιέχονται emulator από την 16-bit εποχή. Έχουμε παιχνίδια από MAME, Έχουμε παιχνίδια από Sega Master System, Mega Drive, Neo Geo, Nintendo, NES, PC Engine. Αλλά μόνο αυτές που ήταν με κάρτες μου είχε πει το παιδί, Super Nintendo, Atari. Γενικότερα οι περισσότερες συλλογές βρίσκονται απευθείας. Όπως βλέπετε δεν χρειάζεται κάποιο ειδικό έτσι, να ξέρετε πράγματα έτσι ώστε να παίξετε τα συγκεκριμένα και να κουμπώσετε πάνω, πάνω στο HDMI κατευθείαν το controller και να παίξετε όλα αυτά τα παιχνίδια. Μέσα είναι περασμένα δηλαδή στο arcade stick αυτό που βλέπετε. Ε, συζητήσαμε αρκετή ώρα, πίσω, βλέπω ένα, πίσω υπάρχει ένα virtual Striker το οποίο το έχουν διορθώσει τα παιδιά. Επίσης, μπορούν να διορθώσουν και κονσόλες παλαιών, παλαιάς γενιάς και αυτό είναι το σημαντικό εδώ πέρα. Οι κονσόλες, λοιπόν, παλιάς γενιάς, μπορείτε, εάν έχετε κάποια από αυτή και δεν δουλεύει, να τους κάνετε ένα τηλέφωνο, να τους στείλετε ένα email στο info.arcades.gr και να τους ρωτήσετε. Τα παιδιά επίσης έχουν και σελίδα στο facebook, όλα αυτά θα τα βρείτε στο www.arcades.gr Αυτό ήταν το πρώτο booth το οποίο πήγα και μου έκανε εντύπωση. Πάμε λίγο στο επόμενο. Το επόμενο κομμάτι που θέλω να μιλήσω είναι το VR. Όπου ε, τα συγκεκριμένα άτομα σε αυτό το κομμάτι, όπω έμπαινε στα αριστερά, ε, ήταν λοιπόν από το Πανεπιστήμιο εδώ τη Θεσσαλονίκη και είχαν φτιάξει τέσσερι εργασίε μεταπτυχιακέ, οι οποίε ήταν πάνω σε VR και art γενικότερα. Ε, η κοπέλα, όπω βλέπετε, προσπαθεί να με συνδέσει με το Oculus, ε, το οποίο υπήρχε εκεί πέρα, και τώρα θα μου βάλει ένα από τα παιχνίδια, παιχνίδια ένα από τα simulator τέλο πάντων, μου δίνει το κοντρόλερ. γενικά όλη η φάση είχε αρκετό κόσμο εκεί πέρα, πηγαίνανε, θέλανε να δουν ξέρω εγώ πως είναι το VR, μου εξηγεί κάποια πράγματα, ε, μου λέει αν βλέπω σωστά, αν να κοιτάξω αριστερά, δεξιά, πάνω, κάτω, έτσι ώστε να ξεκινήσει το πρόγραμμα, αυτή τη στιγμή δεν βλέπω τίποτα, ε, σε λίγο θα ξεκινήσει το πίσω υπολογιστή εκεί πέρα, όπως βλέπετε, ξεκινάει το simulation και αυτή τη στιγμή αχνοφαίνεται κάτι. Ε, το project το συγκεκριμένο το οποίο δοκίμασα έχει να κάνει με την υψοφοβία. Σκοπός λοιπόν των παιδιών είναι να ξεπεράσουμε την υψοφοβία μας μέσα από αυτό το simulation το οποίο βλέπετε Ήμουνα ε, πάνω σε ένα βουνό, το οποίο αριστερά είχε ένα κρεμό και προσπαθούσα να ανεβώ τέρμα πάνω. Ε, η αλήθεια είναι ότι μετά από ένα σημείο με κούρασε και ε, ουσιαστικά ήταν και το γεγονός ότι προσπαθούσαν να δώσουν ε, περισσότερη δύναμη και στις αισθήσει τις οποίες ένιωθες. Δηλαδή, καθόμουν πάνω σε μία ράμπα, όπου αυτή η ράμπα ήταν ε, έτσι σαν να, κάθεσαι, σαν να ισορροπείς κάτι, έτσι ώστε να νιώθω περισσότερο αυτό που κάνω και μάλιστα από την πάνω μεριά ε, 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 έπεφτε και αέρας επάνω μου, έτσι ώστε να νιώθω ότι είμαι πάνω στο βουνό, ξέρω εγώ, και φυσάει ο αέρας. και ε, κοιτούσα αριστερά-δεξιά, κοιτούσα κάτω, η αλήθεια είναι ότι φοβάσαι λίγο καθώς πηγαίνεις στην άκρη και κοιτάς κάτω, αλλά εντάξει όλα είναι μια ψευδέστηση. Ε, παρόλα αυτά ε, ένιωσα το φόβο ότι ένιωσα ότι δεν μπορούσα ρε παιδί μου να... Ότι θα προστακάτο προς τα κάτω, όταν κοιτούσα κάτω ειδικά από τη γωνία. Ε, ωραίο το project, απλά μετά από λίγο με ζάλισε. Μετά από λίγο δεν άντεχα δηλαδή να ανέβω ε, μέχρι επάνω. Είχε και, και ένα άλλο σημείο μέσα σε μια πόλη, δεν μπόρεσα να το να το καταφέρω τέλο πάντων ε, λόγω του ότι ήταν και είχε και πάρα πολύ κίνηση λίγο αυτό με το controller και παράλληλα να γετάς αριστερά δεξιά είναι λίγο μπέρδεμα ε, σε κάποια φάση έπεφταν και κάτι πέτρες επάνω μου έτσι ώστε να προσπαθούσα να τις αποφύγω ε, γενικά αρκετά καλή εμπειρία αλλά μέχρι εκεί, μέχρι εκεί υπήρχε αυτό το προστατευτικό το άσπρο το οποίο βάζανε μπροστά ε, Καλή προσπάθεια των παιδιών και συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά τέλο πάντων όπου κάνανε αυτή την πρωτοβουλία. Μετά από λίγο φύγαμε από εκεί και πήγαμε να δοκιμάσουμε κάποια παιχνιδάκια τα οποία είχα, στο... είχα στα μπάρι. Το ένα από αυτά ήταν το King of Fighters το 14, αν θυμάμαι καλά. Ε, πήγα έπαιξα εκεί πέρα λίγο να δω πώς είναι τα γραφικά, να δω πώς είναι το gameplay πιο πολύ, όχι τόσο τα γραφικά, γιατί τα γραφικά, να πω την αλήθεια, σε αυτού του είδους τα παιχνίδια, αν και είναι 3D, είναι καινούρια, εμένα προσωπικά δεν μου αρέσουν. Γενικά το Gang of Fighters συνεχίζει από πολύ παλιά, είναι ένα franchise το οποίο κρατάει πάρα πολύ καλά και είναι σημαντικό αυτό, διότι υπάρχουν πάρα πολλά καινούρια παιχνίδια και μέσα σε αυτά είναι και το King of Fighters το οποίο συνεχίζει γρήγορο gameplay, ε, ωραία γραφικά, ωραίες κινήσεις, ε, ένα King of Fighters το οποίο κρατάει την τα, μάλλον έχει μια ιστορία η οποία ε, πρέπει να είναι αντάξια ε, σε κάθε παιχνίδι το οποίο βγαίνει, πρέπει να καλυτερεύει, πρέπει να είναι σωστό. Ε, το παιχνίδι αυτό έπαιξα δυο πίστες αν θυμάμαι καλά, η πρώτη ήταν μέσα σε κάτι, σε μια βιομηχανική έτσι, περιοχή όπως βλέπετε και στις εικόνες, η άλλη ήταν λίγο έτσι διαφορετική, ε, γενικά ωραία, ωραία η εμπειρία. Ε, όσοι είστε, ξέρετε, μέσα εκεί τώρα σε εκείνο το χώρο δεν μπορούσες και να καταλάβεις και τόσο καλά, διότι άκουγες που είχε πάρα πολύ φασαρία η αλήθεια είναι ότι θα ήθελα να είχα από πάνω έτσι κάποια ακουστικά για να μπορέσω να ακούω να αφοσιωθώ περισσότερο και να καταλάβω καλύτερα το παιχνίδι ε, αυτή η γκριμάτσα που έκανα πριν ήταν όλα τα λεφτά ε, κάπου εδώ ε, σηκώθηκα νομίζω ναι, σηκώθηκα και πήγα ε, στο PS 2017, στο Pro Evolution Soccer για να το δοκιμάσω ε, η αλήθεια είναι ότι άκουσα καλά λόγια πριν ε, το δω και γι' αυτό ήθελα να το δοκιμάσω. Και η αλήθεια είναι αυτή ότι έχει αλλάξει πάρα πολύ. Έχει αλλάξει πάρα πολύ. Δεν μπορεί να αλλάξει πάρα πολύ. Αλλά έχει κάτι, κάτι το gameplay το οποίο μ άρεσε. μ' άρεσε. Είναι διαφορετικό και νομίζω ότι δεν είναι τόσο arcade όπως ήταν παλιά. Έχει αλλάξει πάρα πολύ. Ε, συγκεκριμένα το 2017 νομίζω ότι έχει ένα δικό του έτσι ρυθμό. Ε, δεν είναι πάλι τόσο πολύ simulation, αλλά είναι κάτι ενδιάμεσο, είναι σωστό. Νομίζω ότι είναι το, στα σωστά επίπεδα, δηλαδή simulation και arcade ε, φάση, είναι κάπου στη μέση, κάπου ισορροπή. Αν και εγώ το είδα να πηγαίνει λίγο προς το simulation περισσότερο, παρόλα αυτά, ε, εντάξει, μου άρεσε. Μου άρεσε, ε, νομίζω ότι θα, το, θα έπαιζα άνετα το παιχνιδάκι, δηλαδή παρέα με το Χάρη... Ε, νομίζω ότι άνετα έπαιζα το παιχνιδάκι, τα γραφικά ήταν πολύ, πολύ ωραία, ε, η κίνηση, ε, είδα πάρα πολύ καθαρά γραφικά, η κίνηση ήταν εντυπωσιακή, ε, δεν ξέρω αν έχουν αλλάξει κάτι, ε, δεν είχα παίξει και το 16 αλλά η κίνηση του είναι όντως σημαντική. Προσπάθησα να βάλω να πετύχω κάποιο γκολ αλλά μπέρδευα συνέχεια τα κουμπιά διότι έχω συνηθίσει στο FIFA είναι λίγο ε, διαφορετικά τα κουμπιά εκεί πέρα στο FIFA ε, η πάσα δηλαδή είναι το shoot και το shoot είναι η πάσα α, αντίστοιχα ε, πάρα πολλοί κόσμος έπαιζε τριγύρω μου ε, νομίζω ότι ε, έχει γίνει μια καλή δουλειά όσον αφορά το PES τουλάχιστον αυτό έβλεπα στο 2017, βέβαια δεν υπάρχουν ε, αυτά αυτό με τα ονόματα που υπάρχουν στο FIFA δηλαδή δεν υπάρχουν οι ομάδες σωστέ και όλα αυτά, λείπουν διάφορα modes ε, αυτά με πειράζουν έτσι λίγο γιατί έχουμε έτος 2016, τώρα δεν είμαστε στην προηγούμενη δεκαετία όλα αυτά μπορείς να παίξεις το παιχνίδι άνετα είχα περάσει μια βόλτα και από το είδα το 20th Anniversary το PlayStation, το άσπρο, το οποίο υπήρχε μέσα σε μια γυάλα έτσι, μόνο για επίδειξη. Και κάπου εδώ νομίζω ψηκώθηκα και πήγα προς το booth της Razer, όπου εκεί μίλησα με τα παιδιά, μίλησα με τον Στέφανο, μίλησα με τον Κωνσταντίνο, ή αλλιώς Old School, τον Κοσκερίδη, χαιρετίσματα στα παιδιά... Εντάξει, ένα μικρό και ωραίο booth από την Razer με όλα τα πληκτρολόγια, ξέρετε, και λοιπά κόλπα τα οποία προωθούν προωθεί η Razer και τα πάει πολύ καλά πιστεύω. Πάμε λίγο στο επόμενο κομμάτι όπου δεν θυμάμαι καθόλου που, από πού πέρασα. πάνω λοιπόν, εδώ πέρα πρέπει να είναι τα Kraken. Ε, Πάμε να δούμε λίγο το επόμενο το οποίο εδώ είναι το κρώμα και κάπου εδώ περνάμε στο άλλο το κομμάτι το οποίο δούλευε μέσω κινητό τηλεφώνου και χρησιμοποιούσαν το VR Homido η, τη συγκεκριμένη βλέπετε την κοπέλα πίσω μου που το χρησιμοποιεί ε, επίσης υπήρχε και ένα βραχιολάκι το οποίο το φορούσε στο χέρι ε, το οποίο ε, σε βοηθούσε να περιηγηθείς κουνώντας τον καρπό σου ήταν, Είναι ένα, μου εξηγεί η κοπέλα ότι είναι, υπάρχουν κάποια ε, Ουσιαστικά είναι για το bullying το συγκεκριμένο κομμάτι Το οποίο έχει να κάνει με το... Ε, με το παιχνίδι αυτό, δεν είναι παιχνίδι ακριβώς, είναι ουσιαστικά ένα πείραμα για να δούμε εάν αναγνωρίζουμε το bullying, ό,τι έχει να κάνει με το bullying, στα πρόσωπα των άλλων. Δηλαδή να καταλαβαίνουμε τα συναισθήματα των άλλων καθώς παίζουμε το παιχνίδι. Δηλαδή υπάρχει μέσα στο παιχνίδι ένας χώρος όπου δείχνει διάφορες εικόνες και εσύ πρέπει να διαλέξεις, να περιηγηθείς και να διαλέξεις ε, τι ακριβώς ε, απεικονίζει η εικόνα του προσώπου που βλέπεις δηλαδή λύπη, χαρά και κτλ ε, αυτό έκανα και εγώ απλά του λέω του παιδιού ότι ήταν λίγο θολά μέσα και αυτό έχει να κάνει λογικά με το ότι δεν φοράω τα γυαλιά μου παρόλα αυτά το σκούπισε το παιδί έκανε λίγο τα γυαλιά του λέω ότι κοντά βλέπω, μακριά δεν βλέπω λέει αν πας πιο κοντά θα είσαι εντάξει άρα... Ε, αυτό και έκανα, χρησιμοποίησα τέλο πάντων το VR, χρησιμοποίησα τον καρπό μου, Δεξιά, δεξιόστροφα όταν έκανα τον καρπό μου ε, κουνιόμουν προς τα μπροστά, αριστερά προς τα πίσω και όταν κάθετα είχα τον καρπό μου τότε σταματούσα. Ε, έτσι πήγαινε και το παιχνίδι, ε, έτσι έπρεπε να κάτσω μπροστά λοιπόν από μία εικόνα και να δείξω να... Δείξω το να κοιτάξω τέλο πάντων την εικόνα με το κεφάλι μου για 5 δευτερόλεπτα έτσι ώστε να δω αν είναι η σωστή απάντηση. Και όλα αυτά καταγράφονται φυσικά από το VR και από την εφαρμογή την οποία έχουν τα παιδιά, έτσι ώστε στο τέλος να βγάλουν τέλο πάντων ένα συμπέρασμα. Μάλιστα το συγκεκριμένο εγχείρημα πήρε και βραβείο. Λέγεται Αμάντα αν θυμάμαι καλά και έχει να κάνει με μια ιστορία ενό παιδιού. Ε, στο τέλος βλέπεις και VR βίντεο από διάφορες επιθέσεις, ξέρω εγώ, που γίνονται σε παιδιά, bullying, στο σχολείο, ξέρω εγώ, και τέτοια, ε, επιμορφωτικό θα έλεγα, ένα κάτι διαφορετικό, το οποίο οι VR τεχνολογίες είναι καλό να χρησιμοποιούνται και σε τέτοια πράγματα, έτσι ώστε να περνάμε κάποια μηνύματα στον κόσμο εκεί έξω και στα μικρά παιδιά γενικότερα, ε, βλέπετε τις κινήσεις που κάνω. Στην αρχή προσπαθούσα να μάθω πώς ακριβώς κινούμε. Ήταν λίγο δύσκολο, αλλά μετά από με ένα λεπτό είχα καταλάβει. Είχα καταλάβει με τη βοήθεια και των παιδιών βέβαια, όπου μου εξηγούσαν λεπτομερέστερα και τους ευχαριστώ πολύ ε, που μου δώσαν και το ok να δείξω το βίντεο. Ε, ήταν, είναι, είναι από το Αριστοτέλειο, ε, είναι από το Πολυτεχνείο, από το... Πανεπιστήμιο τη Θεσσαλονίκης από το Αριστοτέλειο ε, και ήταν κάτι διαφορετικό, κουνάω το χέρι μου δεξιά, πηγαίνω μπροστά, ήταν λίγο περίεργο. Παρ' όλα αυτά, ε, μου βάζουν και τα ακουστικά τώρα. Ωραία εμπειρία, ε, διαφορετική εμπειρία. Αυτό ήταν έτσι πως έμπαινε δεξιά, okay. Ε, προλαβαίνετε να πάνε να το δείτε. Λογικά το βίντεο θα το ανεβάσω πιο νωρί. Άρα προλαβαίνετε να πάτε να το δείτε και εσεί. Ε, είναι 5 λεπτά ιστορία δηλαδή. Δεν έχει παραπάνω. Έπαιρνε ένα χαρτάκι από μπροστά. Έκανε μια εγγραφή. Απαντούσε κάποιε ερωτήσει. Και έπαιζε. σαν ρομπότ κάνω. Είναι πολύ περίεργο. Αλλά έτσι κινείσαι μέσα στο χώρο με το συγκεκριμένο βραχιόλι το οποίο φοράω στο δεξί μου χέρι, έτσι. Και μετά από αρκετή ώρα, αφού καθίσαμε εκεί πέρα, ξέρω, κανένα, τέταρτο, πήγαμε στο επόμενο, το οποίο αν θυμάμαι καλά ήταν το... το κομμάτι με τα με τα διάφορα 3D art από διάφορα παιδιά ε, το, ήταν ένα πρόγραμμα από την ε, Game Art Contest το οποίο είχε γίνει μέσω της ε, media.gov.gr ήταν ε, κάποιο πρόγραμμα μέσα από την κυβέρνηση και έστελνε ο καθένας τις ε, ζωγραφιές του και όπως βλέπετε τώρα είναι μπροστά από τον... Ε, στο κέντρο τέλο πάντων του περιπτέρου 17 στην ε, έκθεση 2016 της, ε, της έκθεσης της Θεσσαλονίκης, της ΔΕΘ και αυτό που έκανε εντύπωση ήταν ε, το... Ε, το πεδίο που έφτιαξε τον ε, Καμπαμαρού, γενική γραμματεία ενημέρωσης και επικοινωνίας ε, αυτοί είχαν κάνει το διαγωνισμό και νομίζω ότι μετά από αυτό πήγα μια βόλτα και έπαιξα ναι με το Xbox One S ε, όπου έπαιξα το Forza X. Ε, διαφήμιση λοιπόν ε, υπήρχε μέσα το Xbox One S να παίξεις κομψότερο λεπτότερο λέει και εντυπωσιακότερο. Ε, η αλήθεια είναι ότι τα γραφικά ήταν πιο ευκρινή, ήταν πιο καθαρά. Ε, το κοντρόλερ δεν είδα μεγάλες διαφορές. Ε, παρόμοιο ήταν με το αρχικό. Ε, εντάξει, γενικά στο ίδιο μέγεθος το κοντρόλερ αρκετός κόσμος καθόταν και έπαιζε με το φόρτσα. Έτσι κι αλλιώς αυτό το χειριστήριο είναι από τα καλύτερα και νομίζω ότι αξίζει να έχετε ένα τέτοιο χειριστήριο είτε είστε στον υπολογιστή και αυτό και το 360 είναι πάρα πολύ ωραία γενικά πολύ εύκολα να στο χειρισμό και πολύ ωραία γενικά στην αίθιση να παίξετε από τα καλύτερα του Xbox One S και του Xbox One το χειριστήριο και του Xbox One S και του Xbox 360 όλα είναι super νομίζω για το PC Gaming είναι από τα καλύτερα και πολύ λεπτομέρεια μέσα στο αυτοκίνητο και έξω από αυτό εντυπωσιακά γραφικά πολύ ωραίο gameplay βέβαια λόγω του ότι δεν φορούσα ακουστικά δεν μπορούσα να καταλάβω πόσο γρήγορα πήγαινα με αποτέλεσμα συνέχεια να χτυπάω από εδώ και από εκεί ε, διάφορες ρυθμίσεις στην οθόνη όπως είδατε τη άλλαζα το Φόρτσα το οποίο ήταν και παραμένει ένα από τα αγαπημένα μας παιχνίδια τέλο πάντων τουλάχιστον για μένα θυμάμαι όταν το παίζα και παλιότερα γενικά όλη η σειρά είναι υπέροχη είναι από τις καλύτερα, τα καλύτερα simulator τέλο πάντων τα οποία μπορείς να παίξει. Εδώ τσεκάρω λίγο το κομμάτι του reverse έτσι ώστε να, να πάρω τη στροφή σωστά. Ξέρετε αυτό που κάνουμε με το χρόνο, γυρνάμε το χρόνο πίσω έτσι ώστε να πάρουμε τη στροφή σωστά αλλά και πάλι νομίζω δεν τα κατάφερα για να δω. Όχι εντάξει τα κατάφερα. Ε, το αμάξι διαλύεται ολοκληρωτικά. Βλέπεις πάρα πολύ λεπτομέρεια, ε, γενικότερα στα πάντα. Η φάση ήταν λοιπόν ότι ε, το παιχνίδι φαίνεται ακόμα πιο όμορφο. Το παιχνίδι λοιπόν φαίνεται ακόμα πιο όμορφο. Ε, όλα τα γραφικά φαίνονται πιο λεπτομερή. Περισσότερη λεπτομέρεια γενικότερα όσον αφορά το Xbox One S. Βέβαια θα ήθελα να παίξω το παιχνίδι ένα κλειστό χώρο έτσι όχι τόσο μεγάλη φασαρία, τόσο πολύ φασαρία για να καταλάβω καλύτερα τι ακριβώς συμβαίνει όλα καλά όμως ε, εντυπωσιακά οι οθόνε ήταν πάρα πολύ καλές γενικότερα και βοηθούσαν σε αυτό πάμε και στο επόμενο κομμάτι το οποίο είχε να κάνει με ένα, ένα παιχνίδι το οποίο δεν έχει ακουστεί σχεδόν καθόλου, F1 2016 και παίζονταν στο PlayStation 4 το έπαιζα. Παιδιά, ήταν υπέροχο πραγματικά. Είναι από τα πιο ωραία Racing Simulator όσον αφορά την F1, ε, F1 έτσι, ε, σειρά στο PlayStation 4 και γενικότερα. Γιατί νομίζω έχει βγει παντού εντυπωσιακό ήταν μέσα σε ένα διθέσιο έτσι. είχες γκάζι φρένο είχες τιμόνι μπροστά σου και πάρα πολύ γρήγορα και πάρα πολύ έτσι, ομαλά με το τιμόνι το οποίο είχαν βάλει τα παιδιά ε, περνούσες ε, στις στροφές πάρα πολύ σωστά γενικά όλο το gameplay το οποίο έπαιξα όσο έπαιξα τουλάχιστον Όλο το gameplay ήταν βατό, ωραίο. Ε, οι κινήσει ήταν ομαλέ. Όταν έστριβες το τιμόνι δεν έφευγε το αμάξι ή κάτι τέτοιο. Γενικά πάρα πολύ ωραίο simulator. Η λεπτομέρεια στι ρόδε ήταν απίστευτη. Ε, στι ρόδε, παιδιά, φαινόντουσαν τα πάντα. Δηλαδή, όταν περνούσε μέσα από το χορτάρι, ε, έβλεπα κανονικότατα τι. Ε, τα διάφορα χόρτα επάνω στη ρόδα. Ε, γενικά, πάρα πολύ λεπτομέρεια. Και όσοι είστε fan του είδου, πρέπει να τους σε Κοιτάξτε, πόσο ομαλά παίρνει τη στροφή. Γενικά, με βοηθούσε πάρα πολύ το παιχνίδι να παίξω σωστά. Ε, ακόμα και σε τόση μεγάλη φασαρία. Ε, σε βοηθούσε, μάλιστα, σου λέγε και πότε να σταματήσεις και πότε να κατεβάσεις, εκτός από το, από το πότε να σταματήσεις που το κάνουν όλοι, σε ποια ταχύτητα να κατεβάσεις έτσι ώστε να πάρεις σωστά τη στροφή σου ε, Π.χ. εδώ πέρα πήγαινα με πάρα πολύ μεγάλη δύναμη και δεν έφυγε το αμάξι λόγω του ότι κατέβασα πολύ γρήγορα την ταχύτητα. Να πω ότι στο τιμόνι υπήρχαν ταχύτητε αριστερά και δεξιά, κάτω ξέρετε από το τιμόνι, όπω είναι στη Formula 1. Άρα ήταν σαν σχεδόν πραγματικό simulator τέλο πάντων. Το οποίο το μόνο που έλειπε ήταν ότι δεν υπήρχε κίνηση σε όλο το, σε όλο το κουτί το οποίο καθόσουν μέσα, σε όλο το μονοθέσιο έτσι. Όπως είναι τα παλιά arcade δηλαδή, ε, ώστε να κουνιέσαι αριστερά-δεξιά καθώς στρίβεις και λοιπά και λοιπά. να καταλαβαίνεις τους κραδασμούς, ε, δεν υπήρχαν αυτά, ήταν απλά ένα bucket κατα... κάθισμα το οποίο καθώς είχε γκάζει φρένο και οι ταχύτητες ήταν στο τιμόνι επάνω. Πολύ γρήγορο gameplay, πάρα πολύ ωραίο, πολύ ωραία η οπτική γωνία αυτή που βλέπετε και γενικότερα το συνιστώ ανεπιφύλακτα. Ε, νομίζω ότι αξίζει να περάσετε μια βόλτα πιο πολύ για να δείτε έτσι αν θέλετε περάστε καλό είναι να περάσετε Σαββατοκύριακο τώρα αν το βλέπετε πιο μετά εσύ στο Σαββατοκύριακο να γίνεται ο περισσότερος χαμός τώρα αν θέλετε να παίξετε και να δείτε αυτά τα πράγματα καλύτερα να πάτε καθημερινή εντάξει λογικά Υπάρχει ακόμα χρόνο, ε, νομίζω είναι μέχρι την Δετάρτη και αυτό το Σαββατοκύριακο είναι ναι. Σήμερα έχουμε 14. Ναι, νομίζω ότι είναι μέχρι την Δετάρτη. Ε, Πέρασαμε και μια βόλτα από τα υπόλοιπα τα περίπτερα, αλλά δεν με ενδιαφέραν και τόσο. Έμεινα περισσότερο στο κομμάτι του e-gaming. Άρα, μετά από όλα αυτά, ε, ελπίζω να, να πάτε μια βόλτα, να δείτε και εσείς τι συμβαίνει. Ε, ελπίζω να σας άρεσε το επεισόδιο, παιδιά. Επίσης, μην ξεχάσω, έπαιξα και το For Honor, το οποίο είναι κλεισμένο και κλεισμένο το θηρόνι, είναι από την πίσω μεριά, δεν φαίνεται. Και ένα ακόμα μ, snowboard, το οποίο λέγεται Steep. Ε, Αυτά, εντυπωσιακό και το For Honor, σίγουρα. Βέβαια δεν μπορούσα να δείξω εικόνες γιατί δεν επιτρέπανε ούτε βίντεο, άρα θα αρκεστείτε σε αυτά που σας λέω. Ε, εντυπωσιακό το For Honor, αλλά μετά από λίγο με κούρασε. Τώρα πάντων θα το δούμε ολοκληρωμένο και θα τα πούμε ξανά σε ένα από τα επόμενα επεισόδια. Ως την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά παιδιά, σας αφήνω με αυτές τις εικόνες. Ε, δώστε ένα up αν σας άρεσε το βίντεο και τα λέμε σύντομα. Γεια χαρά. Γεια σας. Γεια σας. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Tech With. Coffee. Λοιπόν, σήμερα βρισκόμαστε σε άλλο χώρο. Είμαστε σε άλλο χώρο, ναι. Είμαστε, είμαστε, σπίτι μου. Στο σπίτι μου, Στο στούντιο μου, θέλω να πω. Πριν ήμασταν στο στούντιο του Στέφανο, τώρα είμαστε στο στούντιο του δικό μου.